Το τελευταίο 24ωρο, όλοι θα το έχουμε καταλάβει, ήταν θερμοκρασιακά ένα 24ωρο που θύμιζε περισσότερο αρχές καλοκαιριού και λιγότερο φθινόπωρο ή χειμώνα. Μάλιστα σημειώθηκαν και θερμοκρασίες ρεκόρ των τελευταίων ετών. Έρχεται όμως και ο χειμώνας και μάλιστα έχουμε και επιδείνωση καιρικών φαινομένων μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λεπτομέρειες αμέσως τώρα στον ειδικό, τον Γιώργο του Βασιλιάδη. Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πράγματι βιώνουμε, διανύουμε μια περίοδο με υψηλές τιμές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και παρατεταμένη ανομβρία, η οποία αγγίζει τις 3 εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία. Είχαμε παράλληλα ιδιαίτερα υψηλές τιμές θερμοκρασίας που κατάφεραν να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ στους 26,2 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας χθες το μεσημέρι στην Πτολεμαϊδα, αλλά επίσης αρκετά ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής και προχθεσινής ημέρας για πολλά τμήματα της Βαλκανικής Χερσονήσου, με τα μέγιστα επίπεδα να αγγίζουν τους 28 με 29 βαθμούς σε περιοχές της Βοσνίας, της Σλοβενίας και της Κροατίας. Φαίνεται όμως ότι σταδιακά και από το Σαββατοκύριακο η κατάσταση θα αλλάξει, μιας και αναμένεται να μας επηρεάσει το πρώτο οργανωμένο ουσιαστικά βαρομετρικό σύστημα για την φετινή φθινοπορεινή περίοδο, αν και στην εκπνοή της. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως αναμένονται βροχές από το βράδυ κυρίως του Σαββάτου στη Δυτική Μακεδονία, φαινόμενα τα οποία θα έχουν διάρκεια και κατά διαστήματα και ένταση, χωρίς όμως να είναι σε θέση να χαρακτηριστούν ακραία στην περιφέρειά μας. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται κατά διαστήματα έντονες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν κατά τόπους να έχουν ένταση ικανή να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα. Θα έχουμε και πτώσεις θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ως προς τα μέγιστα επίπεδα. Δεν θα πέσει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, όμως μιλάμε για μέγιστες τιμές, κυρίως το διήμερο Κυριακή και ίσως και Δευτέρα, της τάξης των 12 έως και 13 βαθμών Κελσίου. Θα έλεγα ότι θα πάμε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Απομακρυνόμαστε λοιπόν από επίπεδα θερμοκρασίας άνω των 20 βαθμών και θα κυμανθούμε κοντά στους 10 με 14 βαθμούς μέγιστες τιμές. Η αίσθηση, Γιώργο Βασιλιάδη, ότι έχει μετατοπιστεί λιγάκι ο χειμώνας ως εποχή και ως φαινόμενα και αντί να έχουμε αυτή την εποχή ή το Δεκέμβριο προβλήματα, θα τα έχουμε τους πρώτους μήνες της Άνοιξης. Είναι κατά κοινή ομολογία και με βάση τα δεδομένα τα οποία καταγράφουμε στην περιφέρειά μας, αλλά και όχι μόνο, θα έλεγα στο μεγαλύτερο κομμάτι της κεντρικής και νότιας Βαλκανικής Χερσονήσου, δείχνει μια μετατόπιση των κυμάτων ψυχρωτέρων αερίων μαζών από βορρά προς νότο, ουσιαστικά σε μήνες οι οποίοι είναι προς το τέλος του χειμώνα και προς την άνοιξη. Μάλιστα θα έλεγα ότι ακόμα και ο Δεκέμβρης πολλές χρονιές, τα τελευταία 10-15 χρόνια, δείχνει να κυλάει με συνθήκες οι οποίες χαρακτηρίζονται αντικυκλονικές, δηλαδή με υψηλές βαρομετρικές πιέσεις, κρύες νύχτες, κρύα παγερά πρωινά και ζεστά μεσημέρια, διαμορφώνοντας μεγάλα θερμοκρασιακά εύρη κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Αυτό είναι αποτέλεσμα των υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, του έθριου ουρανού ουσιαστικά και της άπνοιας, που είναι φαινόμενα τα οποία συνοδεύουν τις αντικυκλονικές συνθήκες. Παράλληλα επίσης βλέπουμε ότι η κίνηση αερίων μαζών από βορρά προς νότο διατηρείται κατά τη διάρκεια των μηνών Μάρτη και Απρίλη και εν μέρη και το πρώτο μισό του Μαΐου. Να θυμίσω ότι ο Μάρτιος του 2022 ήταν ένας από τους ψυχρότερους Μαρτίους όλων των εποχών στη χώρα μας. Είχαμε πολύ μεγάλα ύψη χιονιού σε ορεινές και μειωρινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαμε μεγάλες ποσότητες νερού σε χαμηλότερα υψόμετρα, διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο καιρικό τοπίο, ένα νέο κλιματικό προφίλ στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας, το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει τα δεδομένα των τελευταίων 15 ετών, ότι υπάρχει μια μετατόπιση
των εποχών, αν θέλετε, προς τα πίσω. Αυτή είναι μια γενικότερη εικόνα, η οποία φαίνεται πως διατηρείται όσο παίρνουν τα χρόνια και η κατάσταση που διαμορφώνεται από τα ιδιαίτερα βροχερά καλοκαίρια των τελευταίων ετών είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Περισσότερα και αναλυτικότερα στα δελτία καιρού αμέσως μετά τις ειδήσεις του σταθμού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Βασιλιάδη. Να είστε καλά.